Γεια σας. Καλό μεσημέρι σε όλους. Χρόνια πολλά. Χριστός Ανέστη και του χρόνου με υγεία να είστε όλοι καλά. Πολλές ευχές από εμένα και τον Ανέστη και εδώ από δημοσιογράφους τεχνικούς του ζούγκλα.gr και της τηλεόρασης της ζούγκλας. Εδώ είμαστε λοιπόν. Πολλά τα θέματα σήμερα. Το πρωτοσέλιδο του ζούγκλα.gr, ζούγκλα.gr. Στο πρωτοσέλιδο παρουσιάζουμε τον αναλυτικό οδηγό για παλιούς ασφαλισμένους του ΙΚΑ, ποιες είναι οι προϋποθέσεις για σύνταξη από τα 52 έτη. Να πούμε πως σύνταξη με χαμηλό όριο ηλικίας που ξεκινά από τα 52 έτη μπορούν να κατοχυρώσουν περίπου 650.000 παλιοί ασφαλισμένοι μέχρι το 1992 του ΙΚΑ, επιλέγοντας τις προϋποθέσεις του 2011 ή του 2012. Για πολλούς δικαιούχους, να πούμε, υπάρχουν κρυφά μπόνους που έχουν να κάνουν με τη μείωση των ποινών προώρης εξόδου, την αποφυγή περικοπών λόγω του μνημονίου, καθώς και με τη δυνατότητα απασχόλησης χωρίς αναστολή ή περιορισμό της σύνταξής τους. Για παράδειγμα, να πούμε, μητέρας με ανήλικο τέκνο βγαίνει σε σύνταξη με οι προϋποθέσεις του 2011. Η έξοδος στα 52 αντίστοιχα 57 έτη για μητέρες που έχουν συμπληρώσει τις προϋποθέσεις του 2011 έχει ποινή 30%. Επειδή όμως το όριο ηλικίας για πλήρη σύνταξη είναι εξίσου χαμηλό, πολλές ασφαλισμένες μπορούν να επιλέξουν να συνταξιοδοτηθούν κοντά στην ηλικία αυτή, περιορίζοντας έτσι την ποινή εξόδου από το 30% στο 12% ή στο 6%. Ειδικότερα να πούμε πως όσοι επιλέγουν την έξοδο με χαμηλά όρια ηλικίας, πρώτον γλιτώνουν τις περικοπές του μνημονίου που ισχύουν για συντάξεις άνω των 1.000 ευρώ, καθώς παίρνουν μειωμένη σύνταξη που συνήθως είναι κάτω από το συγκεκριμένο ποσό. Δεύτερον, αν είναι κάτω των 55 ετών μπορούν να εργαστούν ξανά και να ζητήσουν μετέπειτα νέο υπολογισμό της σύνταξής τους με επιπλέον χρόνο ασφάλισης, άρα και με μεγαλύτερο ποσό, ενώ τρίτον, σε περίπτωση που είναι άνω των 55 ετών, μπορούν να ασκήσουν επίσης επάγγελμα. Με συγχωρείτε. Με συγχωρείτε, επάγγελμα ή εργασία χωρίς να έχουν αναστολή σύνταξης. Λοιπόν, πάμε όμως τώρα να μιλήσουμε με τον Μάριο Μπουμπή από την αίθουσα σύνταξης. Μάριε, καλό μεσημέρι. Γεια σου, Κωνσταντίνα. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, με υγεία. Γεια, Μάριε. Λοιπόν, στην Ουκρανία οι εξελίξεις συνεχίζουν να μην είναι καθόλου μα καθόλου ενθαρρυντικές. Χτες ειδικός απεσταλμένος έφτασε στο Κίεβο, υψηλό θερμό, και δεν είναι άλλος από τον αντιπρόεδρο της Αμερικανικής κυβέρνησης, Τζο Μπάιντεν, ο οποίος έχει την ειδική αποστολή, την ενταλμένη αποστολή, να ηρεμήσει τα πράγματα και να προσπαθήσει να βρεθεί μια γέφυρα επικοινωνίας μεταξύ της κυβέρνησης του Κιέβου, των ρωσόφωνων αυτονομιστών της Κρυμαίας, αλλά και του Κρεμλίνου, της ρωσικής κυβέρνησης. Τα μαντάτα είναι δυσάρεστα, καθώς οι ρωσόφωνοι αυτονομιστές της Ανατολικής Ουκρανίας και της Κρυμαίας παραμένουν αμετακίνητοι στις θέσεις τους. Η συμφωνία της Γενέβης φαίνεται πως και οριστικά καταλήγει στον κάλαθο των αχρήστων, ενώ έχει επέλθει πλήρες διπλωματικό αδιέξοδο, ιδίως μετά το ιδιαίτερα ατυχές συμβάν που συνέβη στην πόλη Σλοβιάνσκ με τους τέσσερις ρωσόφωνους νεκρούς που είχαμε πριν δύο ημέρες. Έτσι θα λέγαμε ότι παραμένει με το δάχτυλο σκανδάλι, παραμένουν οι δύο αντιμοχόμενες πλευρές με το δάχτυλο στην σκανδάλι και η κατάσταση γίνεται όλο και πιο δυσίωνη. Μάλιστα.
Ενώ μόλις πριν λίγο αξίζει να σημειωθεί να ανακοινώσουμε πως απαγορεύτηκε η είσοδος και κρίθηκε ως ανεπιθύμητος ο ηγέτης των Τατάρων της Κρυμαίας, ο Μουσταφά Τζεμίλεφ, και έτσι λοιπόν θα είναι persona non grata στην περιοχή για τα επόμενα 5 χρόνια, όπως μετέδωσε το πρακτορείο, το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων. Μάλιστα. Τώρα, τι γίνεται στην Ιταλία, Μάριε? Ο νέος προκαθήμενος της Καθολικής Εκκλησίας, από ό,τι φαίνεται, έχει κάνει μεγάλη προσπάθεια να ενισχύσει την εικόνα ταπεινότητας και μοναστικής συστολής, όπως αναφέρεται στο ρεπορτάζ, στην Αγία Έδρα. Αλλά φαίνεται πως τον στόχο του Πάπα Φραγκίσκου δεν συμμερίζονται όλοι στο Βατικανό. Ναι, αυτό είναι μία από τις λεγόμενες παράπλευρες απώλειες. Η αλήθεια είναι ότι εδώ και 1,5 χρόνο από τότε που ανέλαβε το χρήσμα της Ρωμαϊκής Εκκλησίας, ο Πάπας Φραγκίσκος ανέπτυξε μία διαφορετική τύπου επικοινωνία με τα μέσα, κυρίως μέσω ακριβώς αυτής της μοναστικής συστολής και της ταπεινότητας. Όμως έχει συσσαγωγικά μπλεξίματα, καθώς ένας υψηλό βαθμός καρδινάλιος έχει βρεθεί στα τελικά πρωτοσέλιδα, όχι για καλό λόγο, για άσχημο, καθώς η αφορμή στάθηκε το συσσαγωγικά ταπεινό διαμέρισμα στο οποίο διαμένει στο Βατικανό. Ο λόγος για τον Ταρτζίσιο Μπερτόνε, η κατοικία του οποίου φτάνει τα 700 τετραγωνικά μέτρα σε εμβαδό, ενώ έχει πάρα πολύ μεγάλη περάντα και ταράτσα, και η έκταση θεωρείται σκανδαλώδης όταν ο ίδιος ο Πάπας Φραγκίσκος διαμένει σε ένα πολύ μικρό διαμέρισμα της τάξης των 70 τετραγωνικών μέτρων. Αυτό το διαμέρισμα βρίσκεται στο Μέγαρο Σαν Κάρλο. Η Ιταλική Ρεπούμπλικα έκανε εκτενές ρεπορτάζ γύρω από αυτό το θέμα και ακολούθησαν την ίδια γραμμή και τους παρόμοιους τόνους οι διάφορες αρκετές ευρωπαϊκές εφημερίδες. Μάλιστα. Και πάμε και στην Αυστραλία. Ένας πρόσφυγας από το Βιετνάμ περιπλανήθηκε πεζός σε δρόμους της Αυστραλίας, ξεκινώντας από τη Μελβούρνη και καταλήγοντας στην Καμπέρα επί 35 ημέρες. Ναι, όντως. Μιλάμε, πρόκειται για έναν άθλο. Ο άνθρωπος συμβολικά, ο άνθρωπος αυτός συμβολικά έσαιρνε μία βάρκα και ο στόχος του εγχείρηματός του ήταν αμφίσιμος. Από τη μία ήθελε να ευχαριστήσει την ίδια τη χώρα, την Αυστραλία, που τον υποδέχθηκε ως πρόσφυγα πριν 32 χρόνια και του έδωσε την ευκαιρία για μια καλύτερη ζωή, και από την άλλη για να ζητήσει μεγαλύτερη συμπόνια για όσους ζητούν σήμερα άσυλο. Το όνομα αυτού είναι το Τρι Ενγκουγέν και περπάτησε πέρα από τις 35 μέρες, κάλυψε απόσταση σε αυτές τις μέρες απόσταση 670 χιλιόμετρων, κινούμενος από τη Μελβούρνη προς την Καμπέρα, δηλαδή προς τα νοτιοδυτικά. Και αξίζει να σημειώσουμε ότι συμβολικά αυτή του κίνηση έρχεται και δένει με την συζήτηση που γίνεται στο Αυστραλιανό Κοινοβούλιο γύρω από τον νέο αντιρατσιστικό νόμο, καθώς η συντηρητική κυβέρνηση του ΝΙΑΜΠΟΤ προωθεί διάφορες μεταρρυθμίσεις και τροπολογίες, οι οποίες θα κάνουν πιο αυστηρούς τους ελέγχους και γενικότερα την υποδοχή και την εισρωή μεταναστών στην απομακρυσμένη αυτή χώρα. Μάλιστα. Μάρια, σε ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά. Γεια σου. Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα και θα μιλήσουμε τώρα με τον φοροτεχνικό, τον κύριο Αντώνη Μουζάκη, για το, να δούμε τι γίνεται με το κοινωνικό μέρισμα. Κύριε Μουζάκη, καλό μεσημέρι, χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη. Αληθώς Ανέστη, χρόνια πολλά. Με το κοινωνικό μέρισμα ήδη, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, έχουν ξεκινήσει οι αιτήσεις και μάλιστα κατά τη διάρκεια των εορτών του Πάσχα, της εορτής του Πάσχα. Είχαμε επισκεψιμότητα που έχει φτάσει τις 165.000 σύμφωνα με τα στοιχεία που είχαμε το πρωί. 165.000 επισκέπτες έχουν μπει στις σελίδες εκεί του Υπουργείου Οικονομικών. Έχουν υποβάλει 76.000 από αυτούς, σύμφωνα ξαναλέω με πρωινά στοιχεία, αιτήσεις, και έχουν απορριφθεί 50.000 από αυτές. Άρα οι υπόλοιπες 26.000 αιτήσεις έχουν εγκριθεί. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι υπάρχει επισκεψιμότητα, υπάρχει ενδιαφέρον για όλους εκείνους που δικαιούνται το επίδομα. Να πούμε ότι τα κριτήρια που έχει θέσει το Υπουργείο Οικονομικών μιλούν για εισόδημα 6.000 ευρώ για τον άγαμο, και όταν μιλούμε για εισόδημα μιλάμε για πραγματικό ή τεκμαρτό ατομικό οικογενειακό εισόδημα,
Άρα δεν μιλάμε μόνο για το εισόδημα που πραγματικά έχει ένας πολίτης, αλλά και για το τεκμαρτό, δηλαδή αυτό που είναι θεωρητικό εισόδημα, που είναι πλασματικό εισόδημα, δηλαδή αυτό που προκύπτει από τις αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης, όπως το σπίτι, το αυτοκίνητο κτλ. 6.000 λοιπόν για τον άγαμο, προσαυξάνεται κατά 2.000 για συζύγους και κατά 1.000 για κάθε τέκνο. Εδώ έχουμε διάφορες ενστάσεις από πολλούς αναφορικά με τις περιπτώσεις εκείνες που αφορούν αυτούς που φιλοξενούνται. Αυτοί που φιλοξενούνται δεν παίρνουν το μέρισμα οι ίδιοι, αλλά λαμβάνεται μέρημνα από αυτόν που τους φιλοξενεί, ούτως ώστε να αυξάνεται το συνδυματικό κριτήριο για εκείνον και να παίρνει και λίγα παραπάνω χρήματα και για λογαριασμό αυτού που φιλοξενεί. Αναφορικά με αυτούς που τους έχει παραχωρηθεί κατοικία, αυτοί τους κοιτάει το Υπουργείο Οικονομικών μεμονωμένα. Σαφώς δεν υπάρχει μόνο εισοδηματικό κριτήριο, υπάρχει και περιουσιακό κριτήριο. Μιλάμε για περιουσία μέχρι 125.000 ευρώ για τον άγαμο ή 200.000 ευρώ περιουσίας για τον έγκαμο. Άρα όσοι περνούν τόσο το εισοδηματικό κριτήριο ή το κριτήριο της περιουσίας, έχουν περιουσία δηλαδή μεγαλύτερη από 125.000 και 200.000 ευρώ, καταλαβαίνετε ότι μένουν εκτός. Ναι. Τι γίνεται όμως, κύριε Μουζάκη, μία ερώτηση αν μου επιτρέπετε, θα ήθελα να σας κάνω. Αν μέχρι πριν από 6 χρόνια τα συγκεκριμένα άτομα που θα κάνουν τις αιτήσεις δεν είχαν σοβαρά οικονομικά προβλήματα. Μετά τα 6 χρόνια όμως, σήμερα, ερχόμαστε στο σήμερα, 2014, είναι άνεργοι, δεν έχουν το ίδιο εισόδημα που είχαν πριν από 6 χρόνια. Δεν επιτρέπεται να γίνει, να κάνουν αυτή την αίτηση. Μιλάμε ότι μπορούν να κάνουν αυτή την αίτηση. Καταρχήν, το σύστημα δέχεται όλες τις αιτήσεις από οποιονδήποτε. Ναι. Και έχει τη δυνατότητα να απαντήσει άμεσα την ώρα που σου δίνει το αποτέλεσμα, το έγγραφο που μπορείς να τυπώσεις, σου δίνει και την απάντηση. Μιλάμε τώρα, κοιτάξτε, εδώ υπάρχει μια στρέβλωση. Γιατί το επίδομα δίνεται σύμφωνα με τα στοιχεία του οικονομικού έτους 2013, δηλαδή τα εισοδήματα του 2012. Άρα δεν λαμβάνονται υπόψη τα περσινά εισοδήματα, λαμβάνονται υπόψη τα εισοδήματα του 2012. Άρα καταλαβαίνετε ότι σίγουρα τόσο σε αυτό που ρωτάτε, ότι έχουν αλλάξει άρδιν και έχουν μεταβληθεί τα περιουσιακά και λοιπά στοιχεία των οικοκυριών, αλλά και υπάρχει και πρόβλημα ιδιαίτερα για τις αιτήσεις αυτές που υποβάλλονται, γιατί ξαναλέω, άλλο εισόδημα είχε κάποιος το 12, το οποίο κρίνεται, και άλλο είχε το 13. Δηλαδή το 2012 μπορεί να είχε μια δουλειά, η ελάχιστη δουλειά, ή και το 2013 να μην υπάρχει καθόλου δουλειά. Άρα θα μείνει εκτός. Βέβαια, είπε το Υπουργείο Οικονομικών ότι θα δει τις αιτήσεις, ιδιαίτερα αυτών που είναι μακροχρόνια άνεργοι, θα τις δει σε δεύτερη φάση αφού υποβληθούν και οι δηλώσεις του οικονομικού 14, δηλαδή για τη χρήση 13, ούτως ώστε να διορθώσει τις τυχόν αδικίες που θα υπάρξουν. Ναι, γιατί σύμφωνα με τον έλεγχο που έγινε από την Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, διαπιστώθηκε ότι περίπου οι 40.000 αιτήσεις είναι άκυρες, καθώς έχουν υποβληθεί από μη δικαιούχους. Είναι αλήθεια αυτό, γι' αυτό σας λέω. Εν πάση περιπτώσει, δεν χάνει τίποτα πολίτης. Αν πιστεύει ότι έχει τη δυνατότητα να πάρει το επίδομα, ας κάνει την αίτηση και ας απορριφθεί. Τουλάχιστον θα έχει μια σίγουρη απάντηση. Γι' αυτό εμείς τι λέμε, προτείνουμε λοιπόν σε αυτούς που το δικαιούνται, που πιστεύουν ότι έχουν μεγάλη πιθανότητα να πληρούν τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια που έχει ορίσει το Υπουργείο Οικονομικών. Mm-hmm. Να κάνουν την αίτησή τους και το σύστημα το πολύ πολύ να τους απορρίψει. Ας κάνουν όμως την αίτηση, δεν κάνουν τίποτα. Είναι μια εύκολη αίτηση, δεν ζητά τίποτα περισσότερο από να δηλώσει κείμενο μαζί σου, τον αριθμό παροχής του ρεύματος, με τα στοιχεία σου, με τους κωδικούς πώς θα συμβαίνουν στο διαδίκτυο. Είναι εύκολη διαδικασία. Mm-hmm. Την κάνεις την αίτηση, μαθαίνεις άμεσα αν τυχόν το δικαιούσε ή όχι. Οπότε δεν κάνεις τίποτα. Μάλιστα. Τώρα. Από εκεί και πέρα, βέβαια, ένα είναι αυτό που θα λάβει ο πολίτης. Να πούμε και για αυτό που θα πληρώσει ο πολίτης, γιατί είναι περίοδος των φορολογικών δηλώσεων. Και από τη μια θα πάρει ό,τι πάρει για αυτόν που θα το πάρει, από την άλλη, μάλλον όπως θα το πάρει θα το δώσει. Και ίσως δεν φτάσει κιόλας. Γιατί πλησιάζει, ή μάλλον όχι πλησιάζει, έχει ξεκινήσει η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων. Να πούμε ότι ολοκληρώνει τη διαδικασία μέχρι 36, mm-hmm. όμως να σημειώσουμε και να τονίσουμε ότι ολοκληρώνει τη διαδικασία 36 δεν σημαίνει ότι θα πρέπει οι φορολογούμενοι, όπως έκανε τα προηγούμενα χρόνια, να καθυστερήσουν να υποβάλουν τη φορολογική δήλωση, γιατί ίσως τραβήξουν πάρα πίσω και το χρόνο πληρωμής του οφειλόμενου φόρου. Όποτε και να υποβάλεις τη δήλωση, είτε τη δήλωση την υποβάλεις τον Απρίλιο, είτε την υποβάλεις τον Μάιο, είτε τον Ιούνιο,
Η πρώτη δόση θα πληρωθεί για όλους την ίδια περίοδο, δηλαδή μέχρι 31 εβδόμου. Η δεύτερη δόση μέχρι 30 Σεπτεμβρίου και η τρίτη δόση μέχρι 30 Νοεμβρίου. Άρα δεν υπάρχει ένας λόγος να καθυστερήσει ο πολίτης να κάνει τη δήλωση. Ας την κάνουμε έγκαιρα τη δήλωσή μας. Τόσο οι πολίτες δεν έχουν πρόβλημα, όσο και εμείς ως φοροτεχνικά γραφεία δεν θα αντιμετωπίσουμε πρόβλημα. Γιατί ξέρετε τι γίνεται. Περιμένουμε όλη τελευταία στιγμή. Δημιουργούνται διάφορα προβλήματα με το σύστημα. Δυστυχώς το Υπουργείο Οικονομικών έχει ενημερώσει ήδη ότι δεν πρόκειται να δοθούν παρατάσεις. Για να μην εκτεθούμε λοιπόν τόσο εμείς ως επαγγελματίες όσο και οι πολίτες, καλό θα είναι να υποβάλουν έγκαιρα την φορολογική δήλωση για να μην υπάρχουν προβλήματα με ποινές προς αυτή τη φορολογική το καθεξής. Τώρα, έρχεται, έχουμε φοροεπιδρομή, κύριε Μουζάκη, στο άμεσο μέλλον. Φοροεπιδρομή υπό την έννοια ότι, ξέρετε, τα καθαριστικά σημειώματα που θα βγουν, οι πράξεις διοικητικού προσδιορισμού του φόρου όπως πλέον λέγονται, θα είναι σαφώς στις περισσότερες των περιπτώσεων επιβαρημένα. Γιατί πολύ απλά, πρώτον, έχει αλλάξει ο τρόπος φορολόγησης των εισοδημάτων. Τα εισοδήματα φορολογούνται διαφορετικά ανάλογα με την πηγή προέλευσης του καθενός εξ αυτών. Ενώ παλιά τα αφρίζαμε και πηγαίνανε σε μια φορολογική κλίμακα όλα, τώρα με διαφορετικό τρόπο φορολογείται το εισόδημα από μισθωτή, εργασία και σύνταξη, με διαφορετικό τρόπο το εισόδημα από ακίνητα, με διαφορετικό τρόπο το εισόδημα από ατομικές επιχειρήσεις και ελευθερία επαγγέλματα. Αν σκεφτούμε επίσης ότι δεν έχουμε τις πενιχρές θέσεις των φοροελαφρύνσεις που είχαμε στο παρελθόν, δηλαδή οι τόκοι στεγαστικών δανείων δεν περνάνε, δεν μας δίνουν καμία φοροελάφρυνση. Τα ενίκια, τόσο κατοικίας δικιάς μας ή των παιδιών μας που σπουδάζουν, ασφάλιστα, ασφαλιστικές εισφορές κτλ. Καταλαβαίνετε ότι αυτό, δίδαχτρα φροντιστηριών και ούτω καθεξής, όλο αυτό θα φέρει επιβαρύνσεις. Άρα νιώθω ότι στις περισσότερες των περιπτώσεων, παρά το γεγονός ότι έχει μειωθεί το εισόδημα ή έχει παραμείνει σταθερό σε σχέση με το προηγούμενο έτος, θα υπάρχει μεγαλύτερη φορολογική επιβάρυνση. Και εδώ είναι η αντίφαση. Να έχουμε μειωμένα εισοδήματα μεν, αλλά επιβαρύνσεις δε. Δεν ξέρω πώς θα ανταποκριθεί ο πολίτης στην πληρωμή και καταβολή όλων αυτών των φόρων. Ελπίζω ότι εκεί μάλλον, φρονώ ότι εκεί μάλλον θα υπάρχει μια δυσκολία, τόσο από την πλευρά του κράτους να μαζέψει αυτά που υπολογίζει, όσο και από την πλευρά των πολιτών να ανταποκριθούν στις επιβάρυνσεις αυτές. Μάλιστα. Κύριε Μουζάκη, σας ευχαριστούμε πολύ. Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Καλό μεσημέρι. Επίσης, να είστε καλά. Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα και πάμε στον Ανδρέα Ντίνη. Ανδρέα, καλό μεσημέρι. Την εμφάνισή της σε κατοικημένη περιοχή στην Ινδία έκανε μία λεοπάρδαλη, Ανδρέα. Τι συνέβη? Πολύ σωστά, Κατερίνα. Καλημέρα και χρόνια πολλά και από μένα. Ναι. Να πούμε λοιπόν ότι δεν είναι η πρώτη φορά που λεοπάρδαλη γυρίσκεται σε κεντρικούς δρόμους και μπροστά σε κόσμο στην Ινδία. Έχει συμβεί αρκετές φορές στο παρελθόν. Η συγκεκριμένη όμως ήταν και αρκετά άγρια. Να πούμε ότι κατέγραψαν με το βίντεο κάποιοι άνθρωποι που βρίσκονταν εκεί την στιγμή της επίθεσης μιας λεοπάρδαλης εναντίον ενός άνδρα. Το γεγονός αυτό συνέβη στην πόλη Μπαλαγκούρ στην Ινδία, όπου πλήθος κόσμου άρχισε να τρέχει μόνη είδε την καμιλοπάρδαλη. Ωστόσο, ένας άνδρας δεν κατάφερε να κινηθεί τόσο γρήγορα, με αποτέλεσμα λοιπόν η λεοπάρδα να τον προλάβει. Να πούμε ότι σύμφωνα με τα δημοσιεύματα της Mirror για το συγκεκριμένο περιστατικό, γι' αυτό το περιστατικό φταίει κυρίως η λωτομία και η αποψήλωση των δασών, καθώς η Ινδία γνωρίζει μια αύξηση, τρέχει με μεγάλους ρυθμούς ανάπτυξης, και αυτό δημιουργεί καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος μέσα στο οποίο ζουν και οι λεοπάρδαλες, με αποτέλεσμα λοιπόν αυτές να βρίσκονται στις πόλεις και να τρομοκρατούν τον κόσμο. Mm-hmm. Την έψαχναν και τις προηγούμενες ημέρες, Ανδρέα. Βεβαίως, την από ό,τι φαίνεται, από 25, ναι. Από τις 25 Φεβρουαρίου, όταν είχε ξανασπείρει τον πανικό, αλλά εκεί δεν κατάφεραν να την πιάσουν και είχε εξαφανιστεί. Να πούμε ότι και την προηγούμενη μέρα, δηλαδή στις 24 Φεβρουαρίου, η συγκεκριμένη λεοπάρδα είχε μπει σε σπίτια και δημόσια κτίρια. Mm-hmm. Εντάξει, βλέπουμε ένα περίεργο περιστατικό. Βλέπουμε το σχετικό βίντεο, Ανδρέα. Βέβαια. Να πούμε λοιπόν ότι η λεοπάρδα βρήκε προσωρινό καταφύγιο σε ένα μπάνιο πριν οι υπάλληλοι καταφέρουν και την ακινητοποιήσουν και να την πάνε πίσω στη ζούγκλα. Μάλιστα. Τώρα να έρθουμε λίγο στα δικά μας, Ανδρέα. Ένα πρωτοφανές περιστατικό με πρωταγωνιστή αντιδήμαρχο του Αγρινίου εκτυλίχθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας του Πάσχα. Mm-hmm.
Θες λοιπόν, να μας πεις τι ακριβώς συνέβη. Ο αντιδήμαρχος συνελήφθη επειδή αρνήθηκε να κάνει, να υποβληθεί σε έλεγχο αλκοτέστ. Πιο συγκεκριμένα, ένας από τους αντιδήμαρχους της πόλης, ενώ οδηγούσε σε κεντρικό δρόμο του Αγρινίου, έλαβε το σήμα από τους άνδρες τροχείας για να σταματήσει και να υποβληθεί στο αλκοτέστ. Εκείνος, επικαλούμενος την ιδιότητά του ως μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου, αρνήθηκε επίμονα να υποβληθεί στον έλεγχο αυτό και ζήτησε από τους άνδρες τροχείας να τον αφήσουν ελεύθερο να φύγει. Οι αστυνομικοί όμως αναγκάστηκαν να προβούν στην προσωρινή σύλληψή του. Και να πούμε ότι ο αντιδήμαρχος αναμένεται εντός της σημερινής ημέρας να βρεθεί μπροστά στον ανακριτή. Μάλιστα. Ανδρέα, σε ευχαριστούμε. Λοιπόν, πάμε τώρα και στην πολιτική επικαιρότητα και στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο Λάμπρος Παναγιώτου. Λάμπρο, χρόνια πολλά. Χριστός Ανέστη. Χρόνια πολλά, Λιθός Ανέστη. Χρόνια πολλά σε όλους. Να είμαστε καλά και καλό κουράγιο, που είπε και ο ανεκδίκητος εκείνος, Όλι Ρεν. Καλό κουράγιο. Καλό κουράγιο, ναι. Ας ελπίσουμε ότι το Άγιο Φως θα μας φωτίσει όλους ή θα μας βοηθήσει όλους, μάλλον σαν δύναμο. Γιατί αν επαληθευτούν στη Βουλή, να σου πω, είμαστε ήρεμα. Ναι. Περιμένουμε την Πέμπτη, ξεκινάμε. Με το νομοσχέδιο το οποίο είχε μπει πριν από το Πάσχα, αλλά και με την πρόταση που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ για την προημερησίας διάταξη στη Βουλή, συζήτηση, την οποία η κυβέρνηση για ευνοϊκούς λόγους ανέβαλε, να φάμε το αρνάκι του Πάσχα για να μπορέσουμε μετά να συζητήσουμε για το θέμα που συζητήθηκε πάρα πολύ έντονα και αναστάτωσε κυβέρνηση, κόμματα αντιπολίτευσης και όλους, εννοώ το θέμα Μπαλτάκου. Μάλιστα. Να δούμε πώς θα το βάλει στην ατζέντα ο Αντώνης Σαμαράς, γιατί δεν μπορεί συνέχεια να το πηγαίνει πίσω. Δηλαδή, ναι. Δύσκολο να φτάσει στις ευρωεκλογές πριν ακόμη γίνει η ημερήσια, έτσι δεν είναι. Πάει πολύ καιρός. Δεν πιστεύω να καλυφθεί πίσω από το θέμα των εκλογών. Και μετά τις ευρωεκλογές, να δούμε αυτό που τους ενδιαφέρει. Η Νέα Δημοκρατία λέει ότι η ψαλίδα δεν θα πάει πάνω από 2-3% ή μάλλον σε πολλές περιπτώσεις θέλουν να είναι και πρώτο κόμμα. Αυτό είναι το μέλημα. Αλλά εγώ, μιας και μιλάτε για τον αντιδήμαρχο, ο οποίος μου είπατε εκεί στο Αγρίνιο, που τον πιάσαν, σε πληροφορώ ότι αυτές τις μέρες που ήμουν στην Ήπειρο, ναι, είδα ότι υπάρχει, αυτό μπορεί να είναι και θετικό βέβαια, ναι, υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για τις ευρωεκλογές. Με ποια έννοια? Όλοι οι νέοι άνθρωποι έχουν μπει σε κάποιο συνδυασμό. Ναι. Αυτό είναι απίστευτο. Εκεί που βλέπεις ότι η αποχή τρομάζει τα κόμματα, όλα τα κόμματα τρομάζει η αποχή από τις ευρωεκλογές, γιατί αν φάνε ένα στραπάτσο με την αποχή δεν μπορούν να το καλύψουν με τίποτα. Θα τρέχουν να μιλήσουν όλοι για κερδισμένους και για χαμένους. Βλέπω ότι νέα παιδιά έχουν μπει σε συνδυασμούς. Δηλαδή οι περισσότεροι συνδυασμοί ποτέ δεν είναι εξάρτητοι, αλλά όλοι στηρίζονται είτε από τη Νέα Δημοκρατία, είτε από το ΣΥΡΙΖΑ, είτε από το Κομμουνιστικό Κόμμα. Έχει δηλαδή ενδιαφέρον. Μάλιστα. Αυτό μου προξένησε μου έκανε μεγάλη εντύπωση, γιατί σε μια περίοδο ότι περισσότεροι νέοι αποστρέφονται την πολιτική, ιδίως 18-24, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η αποχή, Κωνσταντίνα μου, είναι τρομακτική. Νέοι δηλαδή δεν θέλουν να ξέρουν καν. Και γι' αυτό ίσως το πολιτικό σύστημα έχει στρατήσει αυτούς τους νέους και προσπαθεί να τους κάνει ενεργούς βάζοντάς τους μέσα στα ψηφοδέλτια. Δηλαδή είναι και τιμητικό, γιατί αν δούμε ότι μέχρι και χθες ο Αμυράς έλεγε ότι εγώ είμαι ακομμάτιστος, έχω ένα ποδήλατο, αλλά Μακεδόνα, παίρνω το ποδήλατο και κάνω αυτοπεταλές, και ξαφνικά σε καλεί ο Σαμαράς και με χαρά πηγαίνεις. Βέβαια μιλάμε πολλά, γιατί αν μας καλέσει μας κάποιο κόμμα δεν ξέρω τι θα κάνουμε στο τέλος. Ναι. Γιατί προκειμένου να ψάχνουμε δίφραγκες γωνίες, μα είμαστε αμυστοί, δουλεύουμε για την πατρίδα. Ναι, δουλεύουμε για την πατρίδα. Εγώ αν μου έλεγε ένα κόμμα να γίνω ευρωβουλευτής στα δύνα μου, τα 6.000, τα 14.000 ευρώ, θα έλεγα. Μ' ακούει ο κόσμος, θα έλεγα. Η χώρα μου περνάει δύσκολες ώρες. Εγώ τη ζωή μου την έχω φτιάξει για 1.200 ευρώ. Μέχρι τώρα έχω φτάσει στα 800-900, μου λείπουν 300. Αυτός είναι ο μισθός μου, τα υπόλοιπα να πάνε στις επαφείς ομάδες ή και στο κόμμα το οποίο θέλει να βοηθήσει αυτές τις ομάδες. Απλά πραγματάκια. Έχω να σου πω πάντως πως ο κύριος Σαμαράς εμφανίστηκε. Και να αποσκοπείς σε 14.000 ευρώ και μετά να παλεύεις να σώσεις τις φάλαινες του Ατλαντικού και του Ειρηνικού όπως ο Αρσένης Κρήτονας και να έχεις χάσει ολόκληρη την ελληνική κοινωνία. Ναι. Να σωθούν και οι φάλαινες, αναμφισβήτητα, και τα δελφίνια. Αλλά να μην χαθούν όλοι οι Έλληνες. Κάποτε πηγαίναμε από τροχιά, τώρα θα πάμε από πείνα. Ναι. Δεύτερο, ο κύριος Σαμαράς πάντως, Λάμπρο μου, εμφανίστηκε, ναι, αισιόδοξος ότι το επόμενο. Ο κύριος Σαμαράς εμφανίστηκε αισιόδοξος σε συνέντευξή του στο Bloomberg ότι το επόμενο έτος η Ελλάδα θα παρουσιάσει, εκτός από πρωτογενές πλεώνασμα,
και δημοσιονομικό πλεώνασμα. Και είπε πως η Ελλάδα δεν βιάζεται να επανέλθει στις αγορές. Ναι, βγήκε όμως. Ναι. Πανηγυρίζουν. Τώρα ναι. Τι βγήκε. Ναι. Τότε γιατί βγήκε. Τι να σου πω. Να μου πει. Δεύτερον. Μακάρι να έχει δίκιο ο Πρωθυπουργός. Όχι για, για τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Ναι. Αλλά για τους Έλληνες. Γιατί το σενάριο που βάζει ο ΣΥΡΙΖΑ μπροστά μας για νέο μνημόνιο, το οποίο θα καθορίσει τις εργασιακές σχέσεις, θα αναθεωρεί τα πάντα. Δηλαδή δουλειά με νοικιαζόμενους εργάτες και άλλες, νέο προσδιορισμό του βασικού μισθού από την 1η του 2015 κτλ. Αυτό το σενάριο είναι πλέον τρομακτικό. Δεν μιλάμε για βαλκανοποίηση της ζωής μας, αλλά για ταϊλανδοποίηση. Πάει ακόμα πιο κάτω. Ναι. Ενοικιαζόμενοι εργάτες, εργαζόμενοι, απολύσεις, ενοικιάσεις και έχουν και 2-3 υπουργούς που ξέρουν να κάνουν τη βρώμικη δουλειά. Ναι. Είναι τα καλά παιδιά κατά της Τρόικας. Ναι. Τους ξέρουμε αυτούς, τους ξέρει ο κόσμος. Αυτούς τους πρόθυμους, αυτοί που παίρνουν συγχαρητήρια, τους ξέρει ο κόσμος. Ναι, τι κάνουν να τη δουλειά πω. Και θα εξαφανιστούν. Θα τους εξαφανίσουν από προσώπου γης. Οι ψηφοφόροι, το σύστημα, αλλά θα κάνουν τη βρώμικη δουλειά. Δεν θα αφήσουν κανένα να ανασταίνει. Πάντως, να σου πω ότι είπε ότι δεν κοιμάται ήσυχος τα βράδια ο κύριος Σαμαράς. Δήλωσε πως αυτό που τον κρατά ξύπνιο, μέσα σε εισαγωγικά, είναι η διαφύλαξη της δημοκρατίας, η μείωση της ανεργίας και η καταπολέμηση του εξτρεμισμού. Αυτά τα τρία, είπε, πράγματα μπορούν να σας κάνουν να έχετε άγρυπτες νύχτες. Ναι, αλλά... άγρυπνες, με συγχωρείτε, νύχτες. Ναι. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία όμως, Κωνσταντίνα μου, 3 στους 5 Έλληνες αρχίζουν να ζουν κατά το όριο της φτώχειας. 70% ανέβηκε η ανεργία στους νέους, δεν ξέρω αν είναι τα τελευταία στοιχεία. Ο Ολυμπιονίκης μας, υπουργός εργασίας, ανέβηκε πιο πολύ τώρα στα μάτια μας. Το πήγε στο 70, το πήγε στο 70 την ανεργία, ο κύριος Βρούτσης. Ναι. Είναι στο 70. Άρα λοιπόν, αυτοί οι νέοι να δει ο κύριος Σαμαράς πόσο καιρό έχουν να κοιμηθούν. Τι αυτοί να πω. Να δει ο κύριος Σαμαράς πόσο έχουν χάσει τον ύπνο τους. Και να πούμε για την κόντρα Λαζόπουλου και μην ξεχάσουμε. Ναι. Έδωσε στο ποτάμι ο ποταμιανός, όχι ο ποταμιανός, ο Θεοδωράκης στο ποτάμι, έδωσε συνέντευξη στο Financial Times, έτσι. Ναι. Με το σπορτίβο ντύσιμο κτλ. Ναι, ναι. Και είπε ότι αισθάνεται αδύναμος ως δημοσιογράφος. Δηλαδή αισθάνεται αδύναμος, γι' αυτό και ρίχθηκε στην πολιτική. Mm-hmm. Και έχουμε και την άλλη πλευρά διασταυρώνει τα ξύφερα του με τον Θεοδωράκη, όπου το είπε με τον Θεοδωράκη, λέω, με τον. Πώς το λένε, τον ηθοποιό, το Λαζόπουλο. Mm-hmm. Υπάρχει μια κόντρα εκεί. Θα δούμε τι θα γίνει. Μάλιστα. Πάει λίγο στο light η ενημέρωση πλέον. Αλλά αυτή είναι η ιστορία. Είπα εγώ να φύγει το σενάριο αυτό του ΣΥΡΙΖΑ, να μην επιβεβαιωθεί πουθενά. Είναι φιαλτικό. Έχουμε άλλες, δηλαδή, θα έχουμε και νέες απολύσεις. Πέρα από αυτές 15.000 σχεδιάζουμε μέχρι τέλος του έτους. Για να δούμε, Λάμπρο. Έχουμε εργαζόμενους αλακάρ. Θα βάζεις την κάρτα για του λες, αν όλα μια ώρα θα δούλεψε. Άντε σπιτάει σε ξανά ένα σχεδιάζουμε αύριο. Όπως γίνονται με τα ναυπηγή από τα σώσαν, υποτίθεται. Ναι. Έτσι δεν είναι. Ο χρόνος θα δείξει. Ο χρόνος θα δείξει, Λάμπρο. Ο χρόνος θα δείξει, λέω. Τι να δείξει ο χρόνος. Για να δούμε. Τι να σκοτωθήκαν τώρα να πάρουν όλα τα 16.000 ευρώ της Ευρώπης. Ναι, ναι. Σκοτωθήκαν. Ποιος θα γίνει βουλευτής. Και ποιος θα γίνει δήμαρχος. Εντάξει. Χαμός γίνεται. Ρίχτηκαν όλοι στην πολιτική. Δεν έχει ψωμί. Τι δημοσιογραφία δεν έχει ψωμί, το είδαμε. Ετοιμάσου και εσύ τώρα, κάνεις ένα συνδυασμό και βλέπουμε. Εγώ είμαι έτοιμος. Απάντησε. Μπάκι, 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 πάμε πέντε. Χρόνια πολλά σε όλους. Τι να σου πω. Δεν το έχω σκεφτεί ποτέ. Εμείς θα είμαστε κοντά του. Με αρνάκι και χωρίς αρνάκι. Θα τον αγαπάμε. Να είσαι καλά, Κωνσταντίνα μου. Γεια σου, Λάμπρο. Καλό μεσημέρι. Και την Πέμπτη όλη η Βουλή. Όλη η Βουλή την Πέμπτη. Θα ξεκινάει. Μιλήσουμε και αύριο, Λάμπρο. Καλό μεσημέρι. Ξεκινάει το θέατρο σκιών. Μπάτσι, μπάτσι, μπάτσι. Γεια σου, Λάμπρο. Λοιπόν, πριν κλείσουμε, να πάμε στον Ανδρέα Θανασούλη. Ανδρέα, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Έφυγε ο Μόγες από την Μάντσεστερ. Μόγες ήταν και πάει, Κωνσταντίνα. Ναι, έφυγε, ισχύει. Το περιμέναμε πολύ. Ναι. Δεν το περιμέναμε με βάση την οτροπία των ευρωπαϊκών ομάδων και δι' των αγγλικών που συνηθίζουν να στηρίζουν τους προπονητές και παρά τα κακά αποτελέσματα που μπορεί να έχουν κάποιες φορές. Ωστόσο, ο Μόγης το παράκανε φέτος, θα λέγαμε. Διαδέχτηκε τον Σερ Άλεξ Φέργιουσον στην αρχή της σεζόν ως ο Chosen One, όπως τον ονόμασαν, ως ο εκλεκτός του Φέργιουσον. Το είδα, κατάφερε
που δεν είναι διατηρήσει τη Manchester United στην κορυφή, στην ελίτ του αγγλικού ποδοσφαίρου. Η United μετά την ήττα από την Everton με 2-0, μάλιστα το ένα γκολ το πέτυχε και ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού, ο Κέβιν Ομυραλάς, είναι πλέον στην 7η θέση, κινδυνεύει να μείνει εκτός Ευρώπης, έχει αποκλειστεί από το Champions League, αν και πέρασε το εμπόδιο του Ολυμπιακού παρά το 2-0 στο Καραϊσκάκη, και γενικότερα η φετινή πορεία του United δεν είναι τόσο καλή. Έφυγε λοιπόν ο Μόγιος, η διοίκηση πήρε την απόφαση μετά από και πολύ πίεση των οπαδών, οι οποίοι πριν και από λίγο καιρό στο παιχνίδι της Manchester United με την Aston Villa είχαν ένα βλώσιο αεροπλάνο, παρακαλώ, ναι, το οποίο περνούσε πάνω από το γήπεδο, πάνω από το Old Trafford, mm-hmm, και έγραφε Moyes out, δηλαδή διώχτε το Moyes. Είχαν φτάσει σε τέτοιες ούτε καταστάσεις, πάει ο Moyes, έφυγε και αναλαμβάνει ο Ryan Giggs μαζί με τον Nicky Butt, τον πρώην παίκτη της United, μέχρι το τέλος σεζόν για να καθοδηγήσει στη United. Από εκεί πέρα θα δούμε ποιος κανονικός προπονητής θα αναλάβει, γιατί ούτε ο Giggs ούτε ο Butt έχουν ξανακάνει προπονητές σε κάποια ομάδα. Μάλιστα. Τώρα αύριο στο μπάσκετ Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός. Ο Ολυμπιακός. Τι ώρα, Ανδρέα? 8 και 10 παραδέρατο είναι τα παιχνίδια. 10 παραδέρατο σίγουρα Ολυμπιακός. Το 8 του Παναθηναϊκού δεν νομίζω πως είναι 8. Mm-hmm. Θα το κοιτάξω αμέσως τώρα να σας πω κιόλας. Τέλος πάντων 2-1 χάνουν εκεί οι δύο ομάδες. Θέλουν νίκες απέναντι σε CSKA, ο Παναθηναϊκός και Real Madrid ο Ολυμπιακός, να εισφαρίσουν 2-2 την σειρά των play-off της Ευρωλίγκας για να πάνε σε πέμπτο παιχνίδι. Δύσκολα παιχνίδια, Ανδρέα. Σίγουρα δύσκολα, σίγουρα. Είναι δύσκολα. Ήδη μπορεί να πει κάποιος πιο ορθολογιστής ότι ακόμα και οι νίκες που πέτυχαν χθες είναι έτσι μια μήνυ υπέρβαση, καθώς τόσο οι Ράλλους και οι Τσέσσεκα διαθέτουν υπερπλήρη ρόστερ και έχουν παίχτες που θα μπορούσαν να παίξουν με μεγάλη άνηση στις βασικές πεντάδες των ελληνικών ομάδων. Πάνε για το 2-2 λοιπόν για να μεταφέρουν τη σειρά σε πέμπτο και τελευταίο παιχνίδι σε Μαδρίτη και Μόσχα αντίστοιχα. Μην ξεχνάμε όλα αυτά γίνονται για να δούμε αν θα καταφέρουν να πάνε στο φετινό Final Four που θα γίνει στο Μιλάνο. Μάλιστα. Ανδρέα, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα. Λοιπόν, και εσάς σας ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Σας ευχηθούμε χρόνια πολλά, να είστε όλοι καλά, με υγεία και του χρόνου από εμένα και τον Ανέστη. Καλό απόγευμα σε όλους. Γεια σας. Thank you.